Εγώ με έκπληξη, σαν φίλαθλος που παρακολούθησα το παιχνίδι του Άουζε Βολατιού με το Κόρινθος 2006, εξεπλάγει με αυτές τις δηλώσεις που είδα χθες και σήμερα να είναι πρωτοσέλιδα στον ηλεκτρονικό τύπο. Εγώ έφτασα στο γήπεδο 5 λεπτά αφού είχε ξεκινήσει με παρουσία ενός Δημοτικού Συμβούλου και ενός φιλάθλου της Κορίνθου και μάλιστα είχε υπάρξει και μία προσυνεννόηση με τους φίλους που έχουμε στην περιοχή του Ζευγολατιού. Εγώ αισθάνομαι όταν πάω στο Ζευγολατιό σαν να είμαι στην Κόρινθο, να ξέρετε, γιατί πάντα υπάρχει μια παραδοσιακή φιλία σχεδόν της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων εκεί του Ζευγολατιού, του Βραχατίου, με την Κόρινθο. Χρόνια δηλαδή, εγώ το εισπράττω αυτό. Πράγματι, κάθισα στο μέσον της κερκίδας που με περίμεναν φίλοι μου το Ζευγολατιό, ο κύριος Μασούρης ο Γιάννης, μπροστά ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος που είχαμε και συχνή συνομιλία για πολλή ώρα θα έλεγα, διακοπτόμενη βέβαια, σε φιλικό άριστο επίπεδο με τον Αλέκο τον Αλεξόπουλο, τον Αλέξανδρο τον Αλεξόπουλο. Παραδίπλα ήταν ο κύριος Πισημίτης, ο οποίος κάποια στιγμή δεν μου ανταπέδωσε την εγκάρδια χειραψία, το χαίρεται που είπα το εγκάρδιο και μου είπε να τα πούμε αργότερα, όμως όση ώρα κάθισα εκεί, δεν διαπίστωσα ούτε την ύπαρξη μπράβων, ούτε την ύπαρξη επεισοδίων. Ξέρετε, χειροκροτάγαμε ο καθένας για την ομάδα του, ταυτόχρονα ευρισκόμενοι στον ίδιο χώρο και εμένα μου άρεσε αυτό. Έτσι, χειροκροτάγαμε, παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και εγώ βεβαίως αποχώρησα 5 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, για λόγους προσωπικούς, έτσι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρξε μια υποχρέωση, είχε μια υποχρέωση ηλυμένη και έπρεπε να φύγω με τους πρώτους. Και βεβαίως δεν είδα και επεισόδια, κάποια επεισόδια που ακούγεται ότι έγινε, αλλά μετά τη λήξη, διαμαρτυρίες του 06 γιατί έλειξε γρήγορα και κάποιος χτυπήθηκε ποδοσφαιριστής του 06. Αυτά δεν έχω και άποψη, τα έχω ακούσει. Αλλά, αδελφέ, μπορείτε να μου πείτε να κάθεσαι τώρα μια μισή ώρα σε μια κερκίδα και αν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, να μην γυρίζει ο κύριος Πισημίσης να μου πει ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, δεν το αντελήφθη. Εγώ, ας πούμε, ότι έκανα ότι δεν το αντελήφθηκα. Τόση ώρα εκεί που μίλαγα με τον κύριο Αλεξόπουλο, δεν μπορούσε να γυρίσει ο κύριος Πισημίσης ή ο κύριος Αλεξόπουλος να μου πει: ξέρεις, εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Σήμερα ήρθαν εδώ πέρα 12 φουσκωτοί από ό,τι άκουσα στις δηλώσεις του. Κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει από την άλλη πλευρά. Και ανταυτού λοιπόν υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, και να μπω στο θέμα τώρα, που με πολύ αγάπη λέω στον κύριο Πισημίση ότι θα πρέπει να τις ανασκευάσει και γρήγορα τις δηλώσεις αυτές. Γιατί δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο έγιναν. Αν δεν τις ανασκευάσει, το λόγο τον ξέρω, τη σκοπιμότητα. Κάποιος είπε για άλλους λόγους, ας πλαγιοκοπήσουμε τον Δήμαρχο ακόμα για το θέμα του ποδοσφαίρου. Που μια μισή ώρα εκεί είμαστε μια χαρά όλοι. Ήρθα, έφυγα χωρίς πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμα και ένα επεισόδιο που έγινε, επεισόδιο εντός παρενθέσεως που έγινε, ήταν σε πολύ ευχάριστο επίπεδο. Δηλαδή, Δήμαρχε, φεύγεις τώρα που χάνεις, μου λένε κάποιοι. Παιδιά, φεύγω, τι να κάνω. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκεί. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Δεν κατανοώ. Εγώ ειλικρινά, μετά από την αποβολή, ενώ μέχρι τότε έβλεπα μια Κόρινθος 2006 να παίζει πολύ καλά, μετά την αποβολή που έμεινε με 10 παίχτες η αντίπαλη ομάδα, έβλεπα μια Κόρινθος να παραπέει, να έχουν γίνει ατυχείς αλλαγές και δεν σας κρύβω ότι απογοητευμένος έφυγα, ξέροντας σίγουρα ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Αν θέλουν να τα ακούσουν και οι φίλοι μου, σε εγώ το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Μία ομάδα κέρδισε, ενώ δίκαια βρισκόταν με 10 παίχτες, δεν ήταν άδικη αποβολή. Δίκαια λοιπόν κέρδισε και μάλιστα μπορούσε να είχε βάλει και δεύτερο γκολ σε μια ευκαιρία που χάθηκε από αυτές που δεν χάνονται.
Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια δηλώσει, εγώ δεν έχω κάνει μετά. Δεν κατανοώ γιατί αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Πισημίση ή γιατί πρέπει να συντριθεί ένα πολεμικό κλίμα που κάνει κακό στο ποδόσφαιρο και τις επόμενες ημέρες. Ενώ αυτό που έγινε στο Ζευγαρατιό κάνει καλό στο ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσουμε τα λεπτά που γίνανε, αυτά που γίνανε μετά τον αγώνα. Κάνει πολύ καλό να συνυπάρχουν φύλαθοι από τις δύο ομάδες. Είχαν έρθει και πάρα πολλοί Κορίνθοι. Κανένα πρόβλημα, δεν τις κατανοώ τις δηλώσεις. Εγώ να ευχηθώ στο Ζευγολατιό να έχει μια καλή πορεία, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάρει το πρωτάθλημα και πραγματικά να πετύχει το στόχο να ανέβει στην γάμα εθνική κατηγορία. Θα είμαστε μαζί του σε αυτή την προσπάθεια. Δεν κατανοώ όμως γιατί έγιναν αυτές τις δηλώσεις και περιμένω να τις ανασκευάσει ο κ. Πισημίσης. Αν δεν τις ανασκευάσει, να με συγχωρέσει, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει σκοπιμότητα και κάποιοι άλλοι έχουν πει να γίνουν αυτές οι δηλώσεις για άλλα θέματα βέβαια. Χτυπάμε το ποδόσφαιρο να ακούσουμε για άλλα θέματα. Λοιπόν, και άλλη μία απάντηση. Αναφέρεται ότι υπάρχουν άνθρωποι δικοί μου, έτσι αναφέρθηκε, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κόρινθος 06. Ξέρετε κάτι, με την έννοια που εγώ κατανοώ το ποδόσφαιρο, υπάρχουν σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κορινθίων άνθρωποι δικοί μου, που έχουν ψηφίσει. Αλλά εγώ ανθρώπους που πήγανε συντονισμένα από μένα στο Κόρινθος 2006 δεν υπάρχουν. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εγώ σε κανένα σωματείο, όχι τώρα και παλαιότερα, δεν έστελνα κανέναν για να ελέγξει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να έχουμε μία παρουσία. Αυτά λοιπόν δεν τα κατανοώ πάλι. Δεν τα κατανοώ. Και τι θέλει να αποδειχθεί με αυτό που λέει ο κύριος Πισημίσης προς τα έξω. Δεν κατανοώ. Δηλαδή ότι εμείς γνωρίζαμε ότι θα έρθουν μπράβοι, που μπράβους εγώ δεν είδα από την αλήθεια. Κανένας δεν είδε μπράβους από αυτούς που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, πιθανόν σήμερα, να κάνω και άλλη μία ερμηνεία, να αρχίσει να γίνεται βαρύ το φορτίο της διοίκησης στο Ζευγολατιό, στην ομάδα του Ζευγολατιού. Αυτό το κατανοώ. Και κάποιοι πιθανόν να αναζητούν και δικαιολογίες για το μέλλον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όμως. Η ομάδα του Ζευγολατιού οφείλει να προετοιμαστεί καλύτερα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και να προετοιμαστεί καλύτερα για να αλλάξει κατηγορία. Και να έχουμε δεύτερη ομάδα όπως έχουμε το Λουτράκι και θα είναι καλό για τον ομό, όπως είναι καλό που έχουμε από το Λουτράκι μία ομάδα στη γάμα κατηγορία, θα είναι καλό να υπάρχει και δεύτερη ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία.